Ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε αρκετά σκληρούς χαρακτηρισμούς. Μίλησε για αγαπημένο παιδί των δανειστών. Αναφερόμενο στην χτεσινή ομιλία, είπε ότι ήταν όργιο συκοφαντίας και επιθέσεων. Είπε ακόμα ότι εξαγγείλατε επικίνδυνα πράγματα, αλλά και έκανε μια αναφορά ότι αν θέλουν να συλλάβουν κάποιον, να πάνε στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με κάτι για τον κύριο Χουλιαράκη που είπε. Θα απαντήσετε με τον ίδιο τρόπο, θα χρησιμοποιήσετε σκληρό ροκ? Πώς θα απαντήσετε σε αυτή την επίθεση? Ευχαριστώ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι ενοχλημένος ή προβληματισμένος από αυτό το οποίο είπα χθες. Εγώ μίλησα στην πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, παρουσίασα ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο έχει μια ξεκάθαρη φιλελεύθερη ιδεολογική αφετηρία, ένα σχέδιο το οποίο πιστεύει στη δύναμη της ελεύθερης οικονομίας, στην ανάγκη αυτή η χώρα επιτέλους να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και στη βαθιά μου πίστη ότι η μείωση της ανεργίας μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από επενδύσεις και από δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Σίγουρα λοιπόν διαφωνούμε ως προς τον ιδεολογικό μας προσανατολισμό. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες αναφορές του κ. Τσίπρα δεν θέλω να τις σχολιάσω και εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το άγωνο παιχνίδι να δηλητηριάσω την πολιτική ζωή. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν την απαίτηση από μας να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ ζητώ από τους πολίτες να συγκρίνουν την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν από εβδομάδα με τη δική μου παρουσία. Και έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ότι θα μπορούν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Τώρα, για το τελευταίο σας ερώτημα, γιατί και εγώ πληροφορήθηκα την φράση του κυρίου Τσίπρα, να πω μόνο ότι δεν είναι και πολύ υγιές σε μια δημοκρατία ο Πρωθυπουργός να αφήνει υπονοούμενα για τη σύλληψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.